Έχουμε συνδεθεί με Ζάκυνθο, με τον Φόδσα, εκεί δηλαδή που είναι τα απορρίμματα, εκεί που είναι τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα, εκεί όπου οι υπάλληλοι της καθαριότητας καλούνται να κάνουν τη δουλειά τους σε πάρα πολύ γρήγορα, δύσκολες συνθήκες, με τα ποντίκια να πηγαίνουν έρχονται και να μην έχουν ένα χώρο να αλλάξουν οι άνθρωποι. Θα το δούμε τώρα, θα μας τα πει ο Διονύσης με τον Πρόεδρο. Διονύση, καλησπέρα, καλησπέρα και στον κύριο Πρόεδρο. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο κτίριο του πρώην Φόσδα και είμαστε μαζί εδώ με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων της Καθαριότητας, του Σπύρου του Χαριάτη. Καλησπέρα κύριε Χαριάτη. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, να πούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο το οποίο έτσι διέρευσε και ένα βίντεο το οποίο πριν από λίγο καιρό το είδαν οι περισσότεροι και μείνανε... Δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό, τα όσα βλέπαν, τα πόσα τροχτικά που βρισκόντουσαν στο χώρο και ήταν ένα πραγματικά σοκαριστικό βίντεο. Κύριε Χαριέτη, είδαμε αυτές τις απίστευτες εικόνες. Μπορεί και κάποια στιγμή, Τάσο, να δούμε πίσω μας να πετάγονται ποντίκια. Δηλαδή, μπορεί να το δείτε κάποια στιγμή, μπορεί να το καταλάβετε. Κύριε Χαριέτη, ήταν μια εικόνα απίστευτη που μπορεί να καταλάβουμε μόνο από αυτό πώς είναι η κατάσταση στο. Οι εργαζόμενοι είναι εκεί συνέχεια. Είναι πράγματα συνηθισμένα. Γι' αυτά παλεύουμε τα δύο τελευταία χρόνια. Τα ποντίκια δεν ήρθαν σήμερα, βέβαια είναι κατά χιλιάδες. Εκεί συνέχεια, Τάσο, ναι. Αλλά τα ποντίκια έρχονται, φεύγουν, ξανάρχονται. Εδώ έχουν μαζευτεί πλέον κάποιες χιλιάδες από αυτά τα πράγματα. Ένας από τους λόγους είναι και αυτός ο οποίος παλεύουμε τον Δήμαρχο για να βελτιωθεί εδώ η καθημερινότητά μας και ο χώρος γύρω από το χώρο του πρώην Φόσδα και δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει τίποτα με όποιες ενέργειες για να έχουμε κάνει, είτε νόμιμες είτε νομικές. Κύριε Χαριάτη, αυτό που ρωτάει ο κύριος Θεοδωρής είναι ότι οι εργαζόμενοι είναι συνέχεια εδώ πέρα, είναι συνέχεια στο χώρο. Βεβαίως. Ο χώρος εργασίας μας είναι αυτός, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Προσπάθησαν να μας μεταφέρουν στον ΙΟΤ, σε ένα χώρο στον ΙΟΤ, ο οποίος χώρος δεν ήταν προσβάσιμος και κατάλληλος για τους εργαζόμενους και μας επέστρεψαν πίσω. Και εδώ είναι ο χώρος μας, εδώ ερχόμαστε, εδώ φεύγουμε. Το βλέπουμε, εδώ καθόμαστε, εδώ ζούμε και, ένα και εδώ εργαζόμαστε μεγάλο. Καθημερινά. Διονύση, ξέρω, έχει λίγη καθυστέρηση ο ήχος μας. Λοιπόν. Αυτό ζητήσαμε. Ακριβώς. Είδαμε αυτό έναν αρουραίο ακριβώς από πίσω σας την ώρα που μιλάγατε να φεύγει και ναι, και... Τάσο, ναι, το ξέρω, Τάσο. Και τεράστιος. Έχουν οι συνθήκες υγιεινής υπάρχουν, δηλαδή μια τουαλέτα αν θέλει να αλλάξει ο εργαζόμενος τη φόρμα του, τι θα κάνει. Ναι, ρε Τάσο. Αν θέλει κάποιος εργαζόμενος μια τουαλέτα να αλλάξει τη φόρμα του κάτι, τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τα έχουμε καταθέσει σαν αιτήματα όλα αυτά στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων που έκανε ο Δήμος. Τα έχουμε καταθέσει στο Δήμο, στο δικαστήριο. Εδώ δυστυχώς ο χώρος δεν διαθέτει τουαλέτες, δεν διαθέτει χώρους αναμονής του προσωπικού, δεν έχει απολύτως τίποτα. Είναι απλά ένα χωράφι το οποίο ερχόμαστε εδώ, αράζουμε τα αυτοκίνητα και αυτό και μόνο. Ο χώρος ο οποίος έπρεπε να είναι για το προσωπικό. Ξέρετε, είναι πίσω μου το κτίριο, είναι το πίσω το πρώην κτίριο του Φόσδα, το οποίο είναι κλειδωμένο. Έτσι, με απόφαση της κυρίας Κράτσας και της κυρίας Μωθονέως. Δυστυχώς, οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή είναι και άστεγοι και δεν έχουν βέβαια χώρο να πλύνουν ούτε καν τα χέρια τους. Τάσο, να πούμε ότι είχε γίνει, θυμίζουμε, πριν από κάποιες εβδομάδες και η επίσης εργασία των εργαζομένων. Έγινε μια συμφωνία ανάμεσα στους εργαζόμενους και στον Δήμο προκειμένου να τηρηθούν κάποια από τα αιτήματά τους, που είναι ο χώρος που ανέφερε ο κύριος Χαριάτης, είναι τα οχήματα τα οποία βρίσκονται στην πίσω μας πλευρά αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Τα οχήματα που είναι ο σταθμός τους εδώ. Mm-hmm. Και όλα αυτά τα ζητήματα φυσικά. Έχει περάσει το χρονικό διάστημα, είναι περίπου 12 ημέρες. Πραγματοποιήθηκε και μια γενική συνέλευση, όπως ανέφερε ο κύριος Χαριάτης. Αυτή η γενική συνέλευση είπατε ότι μέχρι τις 14. Αν δεν έχουν τηρηθεί τις 14 Νοέμβρη, θα προχωρήσετε με γενική συνέλευση. Ζητήθηκε από εμάς, από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, να δώσουμε 15 μέρες ακόμα προς το Δήμο Ζακύνθου για να μπορέσουν να υλοποιηθούν αυτά τα οποία εμείς είχαμε ζητήσει και είναι αυτονόητα αυτά που είχαμε ζητήσει. Mm. Δηλαδή, είχαμε ζητήσει για να έχουμε χώρο εργασίας, για να έχουμε τουαλέτες, για να έχουμε αυτοκίνητα αξιόπιστα, ασφαλείς και να μπορούμε να πάμε Μάλιστα. στη δουλειά μας χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτά τα οποία ο Δήμαρχος το μόνο που έκανε ήταν να βάλει στις δύο ταλίκες, δηλαδή στα δύο μεγάλα οχήματα που κάνουν μεταφορά απορριμμάτων στον Λίβα, λάστιχα και όλα τα υπόλοιπα είναι ακόμα στο περίμενε. Μάλιστα. Δεν έχει υλοποιηθεί από τα αιτήματα για την βελτίωση της καθημερινότητας μας ούτε ένα. Τάσο, λόγω σε εσένα. Είναι πραγματικά, μας δημιουργούνται πάρα πολλά ερωτήματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν είναι συνθήκες αυτές το 2022 για εργαζόμενους στην καθαριότητα που ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι. Δεν ξέρω τι κάνει η περιφέρεια, δεν ξέρω τι κάνει ο Δήμος. Πρέπει να βρεθεί μια λύση πάντως για αυτούς τους ανθρώπους να καθίσουν να τα βρουν σε ένα τραπέζι όλοι μαζί. Το παρακολουθούμε. Διονύση, κάνεις το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή νύχτα και στον κύριο Πρόεδρο.